Καλησπέρα σας. Περιμέναμε τις ερωτήσεις. Γιώργο. Coach, χθες είχες πει ότι το δύσκολο είναι να διαχειριστούμε το μάτς αν κάτι στραβώσει. Θεωρείς ότι η διαχείριση ήταν αυτή που ήθελες και για την οποία έχεις μιλήσει στους παίκτες σου ή τα χρειαστήκατε λίγο με τη φάση του 95? Εντάξει, αν θέλαμε να περάσουμε χωρίς να έχουμε και άγχος, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, και να αποκλείσουμε τη Σέλη χωρίς να χάσουμε με ισοπαλία και νίκη και να ήταν και χαλαρά τα πράγματα, αυτά δεν γίνονται. Εντάξει, παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στην ανάλυση που τους έχουμε κάνει, πραγματικά είπα και στον προπονητή τη Σέλη ότι έχω δει σπουδαία πράγματα από την πλευρά τους. Είναι μια πολύ καλή ομάδα που ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλά. Εμείς απλά μειώσαμε τις επιθέσεις που μπορούσαμε να κάνουμε καλά. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα τα παιδιά δώσανε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούν, κυρίως σε αυτή την περίοδο. Είχαμε πολλά προβλήματα. Όχι μόνο με αυτούς που δεν παίξαν, αλλά και με αρκετά παιδιά που αγωνιστήκαν, αλλά τα οποία δεν θέλαμε να βγουν. Θέλαμε να είμαστε λίγο ήρεμοι. Είχαμε 2-3 παιδιά που είχαν προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, τους αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνανε. Πραγματικά πολύ χαρούμενος για αυτούς, γιατί πετύχανε μια σπουδαία πρόκριση και δεν την καταλάβουνε ίσως στην πορεία πόσο δύσκολη ήταν αυτή. Και αν τους ρωτήσετε, νομίζω ότι τα ίδια τα παιδιά λένε ότι ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα που έχουν παίξει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Η Celtic είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που ξέρει τι κάνει στο γήπεδο καλά. Το μεγάλο της μειονέκτημα σίγουρα είναι όταν την πιέζει και δεν την αφήσει να αρχίσει την ανάπτυξη. Όσες φορές το κάναμε αυτό, ήμασταν καλοί. Όσες φορές, γιατί υπάρχει και η ικανότητα του αντιπάλου, δεν είναι μόνο η δική μας προσπάθεια. Και αυτοί που προσπαθήσαν, κρατήσαν και αυτή την ηρεμία τους. Πρέπει να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, την ψυχραιμία τους μετά το 2-0. Συνεχίζαν να παίζουν σωστά. Και είναι λογικό κάποια στιγμή και να δεχτεί ένα γκολ και να σε πιέσει ο αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που είπα, ότι πετύχαμε μια πολύ μεγάλη πρόκριση που δίνει χαρά σε όλους εμάς που είμαστε μέσα στην ομάδα, στον κόσμο μας, σε όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ. Όμως η μεγάλη πρόκληση είναι τώρα μπροστά μας. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για μας. Ήδη μπορεί να έχουμε πετύχει ένα στόχο, αλλά είχαμε πει και στην αρχή ότι φέτος θέλουμε, αν μπορέσουμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε, καλώς. Να είστε σίγουροι ότι θα το προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις και με ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. So yesterday it was discussed that Mr. Zunidis said that it would be really crucial how we would be able to manage things if things go wrong. So do you believe that everything went fine tonight with respect to game management, or did you get really scared at the end, especially with the missed chance of the 95th minute? The reply was that being able to qualify in a stress-free way, that's something impossible. If you want to disqualify Celtic, a great team, and at the same time remain cool and lax, that's impossible. Celtic is a great team, it's a very strong club. We have been analyzing them, we have been scouting the team for a long time, and I told their coach that I saw that they have been doing some great stuff over the past years. And as far as we are concerned, we tried to reduce the number of good build-ups. We try to reduce these build-ups of Celtic, and on the other hand, we have to say that some of our players gave more than they could given the specific time period in which we are. I have to say that we missed some of our players. We wanted some of them, but we couldn't have them. At the same time, a couple of our guys had some issues, they had some problems. That's why I want to congratulate them for their performance. We are all happy for this qualification, and actually my players will be able to understand, to realize the importance of this achievement in the future. They know and they have told me that probably they played against the best team they have ever played against in Europe. I think that Celtic is a top club, especially for the fact that they know what to do on the pitch. They were headed, they didn't lose their composure. Of course, they have a disadvantage that when you exercise pressure on them, this may cause some issues. When I exercised pressure on Celtic, we did okay. And at the same time, although there were two goals down, they managed to stay calm and try to make some build-up. It's quite reasonable that when you concede
that at a certain moment of time you will concede a goal, we conceded one, and we will have some pressure on our defense. That's quite reasonable. So, this qualification is really, really important. It's a major achievement. We're all happy, the fans, the players, the IAC organization as a whole, but the great challenge lies ahead. Our first objective has been met, okay, but as we said in the past, this year we want to take the extra step. We want to do something more. And believe me, we will give 100% or more in order to achieve that. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση, κύριε Γιώργο. Κύριε Ζουλίδη, συγχαρητήρια για την επιτυχία της τεχνικής εκπαίδευσης της ομάδας σας. Είπατε κι εσείς όμως ότι η πρόκληση είναι μπροστά και με δεδομένο ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα, τα προβλήματα που έχετε στην ομάδα και την πίεση. Φάνηκε στο γήπεδο κάποια στιγμή να μην μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω από ένα σημείο και μετά τα παιδιά δεν ξέρω αν είναι κούραση ή ήταν το άγχος. Πόσο σας προβληματίζει και αν θεωρείτε ότι προλαβαίνετε να είστε στην κατάσταση που θέλετε για τα δύο παιχνίδια με τη Βίτη. Με ιατρικά δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση ήταν τα παιδιά, θα δούμε τις επόμενες μέρες. Σίγουρα δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Θέλω να πιστεύω όμως ότι ακόμα και την περίπτωση του Έλτα δεν θέλαμε να πάρουμε το ρίσκο να τραυματιστεί περισσότερο. Είχε ένα σφίξιμο, δεν είχε κάτι, μια θλάση, κάτι. Απλά δεν αισθανόταν καλά. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια θέλει τους παίκτες όσο γίνεται να είναι κοντά στο 100%. Είναι φυσιολογικό μες στο παιχνίδι να παρουσιάζουμε κάποια σημεία κόπωσης, η οποία μπορεί να έρχεται από δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από εμάς αυτή την περίοδο. Και ο δεύτερος λόγος είναι το άγχος της πρόκρισης, το οποίο σε βαραίνει. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα και 2-0 να κερδίζεις, αυτός που κάνει το 2-1 εσύ εκείνη τη στιγμή καλύτερη ψυχολογία από σένα που είσαι μπροστά στο σκορ. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ από τα παιδιά, από την προσπάθεια που κάνουν. Ξέρω τι μπορεί να δώσουμε αυτή την περίοδο, όμως ξέρω πολύ καλά και τι θα δώσουμε στη συνέχεια. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι το επόμενο. Αν πιστέψουμε εμείς ότι αν περάσαμε τη Celtic θα περάσουμε τον αντίπαλο, δεν θα κάνουμε μεγάλο λάθος. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Θα είναι δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια, εντελώς διαφορετικός ο αντίπαλος, τον τρόπο που παίζει. Εμείς από σήμερα κιόλας θα αρχίσουμε να αναλύουμε ακόμα περισσότερο τον αντίπαλό μας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είναι και αυτός που πέρασε, δεν έχασε, να μου πείτε με δύο σοπαλίες, πέρασε όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα, εμείς θα πρέπει να ξεκουραστούμε. Έχουμε αύριο ρεπό, αλλά μετά θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Οι παίκτες μου, εμείς δεν θα ξεκουραστούμε σίγουρα. Αυτό που έχει σημασία είναι να παρουσιαστούμε όσο το γίνεται καλύτεροι. Πολλές φορές λέω ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είσαι καλός, μπορεί όμως ο αντίπαλος σε μια συγκεκριμένη μέρα να είναι καλύτερος. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε το 100%. Αν στο τέλος των δύο παιχνιδιών δούμε ότι φτάνει, καλώς θα πανηγυρίσουμε την πρόκληση στον ήλιο. Αν δεν φτάσει, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ευχαριστώ. So the question was the following, that given the short time available, given the specific period of time, given the problems that the club is facing, given the pressure that was the outcome of the, given the pressure of the challenge of qualifying to the next round, your colleague said that it was obvious in specific moments that some of the guys were a bit tired, they showed some signs of fatigue and maybe some stress as a result of the match. Do you have the time to prepare the squad for the encounters against the Viri? The reply was that, in medical terms, we'll see how things are tomorrow morning. As with respect to time, yes, indeed, we don't have much time to prepare ourselves. Actually, in the case of Elder, it would be too risky to use him today. It's not that he had some injury, but he didn't feel well. So at this point, at this level, you have to have players who are 100% fit, and you don't take risks. As far as fatigue is concerned, it's quite reasonable because we were playing against a team which was at a better shape at this specific moment of time. And of course, there was the pressure of qualifying to the next round. Especially when you are two goals, you have an advantage of two goals and suddenly the opponent scores one. This means that the momentum, the psychology, and the scales, let's say, of psychology tips to their side.
We are really happy, we are satisfied with our players because we know what they can do right now and they exceeded themselves. I'm really happy and I know what they can do more in the future. As for the next match, it's going to be really, really difficult. Okay, qualifying against Celtic means nothing, and if we see the next tie in this way, we will fail. We have to be serious, we have to be concentrated and disciplined because we are going to play against a very difficult opponent. We will start our analysis of the opponent shortly. We know that they're a great team. They managed to qualify getting two draws, but this means nothing. They're still a very strong team. As far as we are concerned, we have to get some rest. Talking about the players, they have a day off tomorrow. Of course, the coaching staff will take no rest. We will start working tomorrow morning in order to get ready. As I normally say, in football, it doesn't matter sometimes how good you are because the opponent may be even better than you. So as far as we are concerned, we want to give 100% of ourselves to the next tie. If we made it in the end, great. If not, we want to be certain that we have given everything we got. Coach, συγχαρητήρια. Η απόψινη πρόκριση είναι πολύ μεγάλη επιτυχία δεδομένων και των απουσιών των προβλημάτων και το ότι η ΑΕΚ είχε να αντιμετωπίσει τη ΣΕΛΤΙΚ που ήταν το φαβορή. Εν όψη του επόμενου αγώνα με την Ιδεώτων, θα πρέπει η ΑΕΚ να επομιστεί το βάρος του φαβορή, είναι υποχρεωμένη να πάρει την πρόκληση. Είναι υποχρεωμένη να μπει στο γήπεδο και να προσπαθήσει πολύ. Αυτό δεν είναι στη διαδικασία το φαβορή και σε αυτό το επίπεδο δεν έχει φαβορή. Αν είσαι καλά, αν είσαι συγκεκριμένος και μπορεί ο άλλος να είναι καλύτερη ομάδα, σε δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη ομάδα από εμάς. Και όμως εμείς περάσαμε. Μπορεί και εμείς να είμαστε καλύτερη ομάδα από την Βίδη, πώς το λέμε. Βίδη είναι ο Βίδη. Όμως και αυτή μπορεί να είναι σφιχτή, να είναι συγκεντρωμένη. Οπότε δεν θέλω να πω στη διαδικασία ποιος είναι το φαβορί. Αυτό που πρέπει από τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας μια πρόκριση ο ομίλους, νομίζω ότι θα μείνει στην 50-50. So the question had to do with the fact that, okay, you have accomplished a major achievement. You play against a top club like Celtic, a very strong club, and of course you had to face problems as an organization. However, we know that Celtic was the favorite in this tie. In the next tie against Vidi, most likely, Ajk will be obliged, let's say, to undertake the role of the favorite. Coach replied that Ajk is obliged or has to get in the pitch and do everything they can. That's it. At this stage, this level, there are no such thing as favorites. Celtic was a better club, was a better squad than ours. However, we managed to qualify. Maybe we are better than Vidi, but this means nothing because if they are more concentrated, they are more focused and solid, they will be able to qualify. So at this very point, I would say that qualifying to the next round against Vidi is 50-50. Γιάννη. Θεωρείτε ότι η πνευματική διαχείριση ή αγωνιστική είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχετε στην ομάδα που ακολουθεί? Γιατί μετά από μια πρόκριση, όπως είπατε, επί της Celtic, ίσως το πνευματικό κομμάτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, σίγουρα, μας δώσει σημασία μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή πρέπει να διαχειριστούμε. Με αυτό λέω ότι η διαχείριση είναι δύσκολη. Να διαχειρίζεσαι όχι μόνο τα άσχημα, γιατί πολλές φορές ξέρετε ότι οι μεγάλες ομάδες τα άσχημα αντιδρούν καλά. Στα καλά ξεφεύγει. Στην Ελλάδα, κυρίως τα καλά. Αυτό είπα και μετά τη λήξη του αγώνα, ο κόσμος μπορεί να χαρεί. Πραγματικά έχει το δικαίωμα να χαρεί μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Εμείς δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε στο στόχο μας. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή που έχουμε μπροστά μας. Οπότε θα είναι τεράστιο λάθος από μέρους μας. Αν και δεν νομίζω τα παιδιά, δεν είναι σοβαρά παιδιά, είναι παιδιά που έχουν και αυτά φιλοδοξίες. Νομίζω θα συγκεντρωθούμε όπως πρέπει για να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι. So the question had to do with let's say spiritual management is one thing, sporting management is another thing. Given that in the next week the team has to be prepared for the next tie, how difficult will it be to manage the players at the spiritual, let's say, level, their mindset? Is this important? Of course it is important. Our self-confidence is skyrocketing right now. We have to contain ourselves. Actually, it's difficult to contain yourself and manage things when things go well. Major clubs do well when things go bad, but when things go well, they lose it. For us, as far as we are concerned, we have no time to cheer or to celebrate. This is the time for the fans to celebrate our qualifications.
our guys, my players know that very well, that they have to be serious, they have to be concentrated, they are ambitious, they want to qualify, and if they display these qualities the next tie against Vili, we have a great chance of qualifying. Κόλτσο, συγχαρητήρια. Θέλω να σας ρωτήσω τα δύο πρώτα σας μάτς στο πάγκο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Τι σήμαινε αυτή η σειρά των αγώνων για σας, για τον κύριο Ρότζας, για παράδειγμα, ήταν η σημαντικότερη πρόκληση στην καριέρα του. Και τι έχετε να πείτε για τον κόσμο που διέκοψε διακοπές, τα μπάνια του λαού και ήρθε εδώ, γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο για να συμπαρασταθεί στην ΑΕΚ. Εντάξει. Για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτή η πρόκληση. Και για την ΑΕΚ και για τους παίκτες, αλλά και προσωπικά για μένα, σαν προπονητής. Από εκεί πέρα όμως αυτή είναι η δουλειά μου και γι' αυτό με επέλεξαν να είμαι προπονητής στην ομάδα. Με το ότι με φέρανε μετά από μια κατάκτηση πρωταθλήματος, σημαίνει ότι οι άνθρωποι με εμπιστεύουν. Και είμαι πολύ χαρούμενος που κατά κάποιο τρόπο τους δικαίωσα μέχρι αυτή τη στιγμή. Για τον κόσμο, τι να πω. Θα σου πω μόνο ότι πριν βγουν τα παιδιά στο γήπεδο, τους άφησα να ακούσουν μόνο τα συνθήματα. Και τους είπα ότι αυτός όλος ο κόσμος είχε αφήσει τις διακοπές του και χέρι, γιατί είχε έρθει, γιατί πιστεύω σε εσάς. Και το θα καταφέρει. Αυτά. So this have been the first tie of yours on the bench of AEK in Europe. What did this time mean to you, given that Mr. Rogers told us yesterday that this has been probably the major challenge that he has ever faced? And of course, what do you have to say about the fans who actually left their beach houses or their summer vacations in order to come here and support the team? The reply was that, as far as I'm concerned, this was a major achievement for me. It was really, really important to qualify. Of course, this is my job. This is why I have been selected by the AEK organization to guide the team, especially after winning last year's championship. They brought me in. That means they have they entrusted me, and that's very, very important. I'm really happy right now. I'm really happy with this achievement. And as for the fans, let me tell you something. Before the kickoff, I allowed my players to listen to the cheering. Δεσματός. Είχε πολύ καλή ομάδα που αντιμετωπίσαμε. Άλλαξε ο Σέλτικ το σχηματισμό της. Έπαιξε 3-5-2 στο τέλος. Φόρτισε πάρα πολύ. Έβαλε μέσα Ντεμπελέ, έβαλε Σινκλέρ. Έβαλε ό,τι όπλο είχε. Ήταν φυσιολογικό αυτό. Και εμείς είχαμε την ευκαιρία με τον Κλωναρίδη. Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, να βρούμε ένα τρίτο γκολ. Όμως, όχι, παιδιά, είναι σε αυτό το επίπεδο. Όταν είσαι πίσω στο σκορ και θέλεις να διεκδικείς την πρόκληση, είναι λογικό να πιέσεις. Και αν μέναμε κι εμείς πίσω, να είστε σίγουροι ότι θα γινόταν το ίδιο και από τη δική μας πλευρά. Δεν τραγικήκαν οι πίσω. Ο αντίπαλος παίζει πολύ καλά. Ο αντίπαλος σε φέρνει πίσω. Κανείς προπονητής στον κόσμο για κανένα σπίτι δεν θέλει να πηγαίνει πίσω, να είστε σίγουροι. So the question had to do with the last 20 minutes of the match. Maybe there were some signs of panic, panicking. Have you been concerned with the fact that the team withdraw? Is it justified as a result of the pressure? Because the match, the reply was that we were playing against a top club, guys. Celtic is a major club, and given the fact that they also changed their formation to 3-5-2, they actually brought more players on. They had Dembélé in, Sinclair in, all weapons ahead, let's say. So it was really difficult, and of course we had our chance with Kramaridis in order to score one goal. We didn't. When you are 2-1 down, you have to exercise pressure on your opponent. That's what they did. Believe me, if we were back, if we were trailing back, we would have done the same thing. We didn't actually draw our players back. We didn't. It's the opponent that sometimes forces you to draw back. Nobody in football wants to play defense and draw its squad back. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλά.